Ονομάζομαι Σοφία Ζόρη, είμαι παιδίατρος στο νοσοκομείο Πέθανε η Αγία Σοφία, είμαι μέλος της Πεντεμελούς Επιτροπής ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου, για να το διευκρινίσω. Καταρχάς, να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη και καλούμε να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα αυτό. Τώρα, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Πέδων, μαζί με συλλόγους γονέων, φορείς και σωματεία άλλων χώρων, έχουμε ξεκάθαρα τοποθετηθεί ότι ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Αναρωτιόμαστε γιατί ήρθε αυτό το νομοσχέδιο, χωρίς καν να ρωτηθούν οι εργαζόμενοι. Να υπενθυμίσουμε ότι τα παιδιατρικά ογκολογικά τμήματά μας λειτουργούν ήδη πάνω από 30 χρόνια, πολύ πριν από την είδηση της Πτέρυγας Ελπίδα. Η Πτέρυγα αποτελεί τμήμα των νοσοκομείων ΕΣΥ, του Αγία Σοφία και του ΓΛΕΕ Κυριακού, το οποίο καλείται να δοθεί τώρα στους ιδιώτες. Δεν ισχύει ότι όλο αυτό γίνεται για τη δημιουργία κέντρων αριστείας και αναφοράς. Τα συγκεκριμένα ογκολογικά τμήματα, χάρη στις προσπάθειες όλου του προσωπικού, αποτελούν ήδη κέντρα εμπειρογνωμοσύνης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Είναι ήδη κέντρα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον Παιδικό Καρκίνο και οποιαδήποτε μετατροπή του νομικού καθεστώτος όχι απλά δεν θα οδηγήσει σε αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά ίσως και σε ακύρωση των επιτευγμάτων. Το 22% των εισαγωγών στα νοσοκομεία μας αφορά ογκολογικά περιστατικά, ενώ μόνο σε μία παιδογκολογική κλινική ετησίως παρακολουθούνται 110 νέοι ασθενείς, συνολικά 1.000. Οι εργαζόμενοι έχουν σαφώς τοποθετηθεί ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών θα έρθει με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, στελέχωση του τμήματου με μηχανήματα, μονιμοποίηση των συναδέλφων που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, αποτελώντας εξειδικευμένο και απαραίτητο προσωπικό σε ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας. Να αναφέρουμε μόνο ότι συνολικά στο νοσοκομείο μας υπάρχουν 631 κενές οργανικές θέσεις σε όλα τα πόστα. Πώς λοιπόν θα προκύψει αναβάθμιση, όταν όχι μόνο όλα αυτά δεν θα γίνουν, αλλά συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα τίθενται υπό αμφισβήτηση με τις νέες συμβάσεις. Και ούτε λέξη για τον τύχη του επικουρικού προσωπικού. Τα νοσοκομεία Πέδων, με το τεράστιο έργο προς τον παιδιατρικό ασθενή, συνειδητά υποβαθμίζονται χρόνο με το χρόνο από όλες τις κυβερνήσεις. Στο τμήμα πυρηνικής ιατρικής δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός, δεν λειτουργεί πια το PET scan και δεν γίνονται θεραπείες. Στον αξονικό έχουν μείνει μόνο 3 γιατροί, ενώ υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στον προμεταμοσχευτικό έλεγχο, στο χειρουργικό τομέα, στις μονάδες, σε όλα τα τμήματα. Γιατί λοιπόν για όλα αυτά δεν προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό? Μήπως επειδή όλο αυτό κοστίζει? Οπότε οι συνολικές υπηρεσίες που θα έχει ανάγκη ο ογκολογικός ασθενής δεν θα παραμείνουν δωρεάν, όπως έγινε και με το ΟΝΑΣΙΟ, καθότι με τις ελλείψεις αυτές πάλι οι γονείς θα οδηγηθούν τελικά στον ιδιωτικό τομέα που θα κερδίζει ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η ευέλιξη τελικά που θέλει να μας προσφέρει το καινούριο νομοσχέδιο. Εφόσον λοιπόν αναφέρεται ότι ο ΕΠΗ θα συνεχίσει να πληρώνει, ποιος ο λόγος αντί να ενισχυθεί το ήδη υπάρχον δημόσιο κέντρο με το σπουδαίο έργο αυτό να δοθεί σε ιδιώτες? Ο ΕΠΗ τελικά θα χρησιμοποιεί τον ιδιώτη, ο οποίος θα έχει τεράστια έσοδα και με τα λεφτά των ασφαλισμένων θα κάνει και τον επιχειρηματία αλλά και τον φιλάνθρωπο. Θέλουμε καλύτερες υπηρεσίες για τα παιδιά μας, θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι επιστήμονες. Και το κίνητρό μας είναι η αγάπη μας προς τον ασθενή και τη ζωή. Το 2023 θα έπρεπε να μιλάμε για ουσιαστική αναβάθμιση στη φροντίδα αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, με τη δημιουργία και άλλων κέντρων εκτός Αθήνας που θα εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών. Αυτή είναι η φωνή των εργαζομένων και καλούμε να την ακούσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.